μου, γεια σας, καλημέρα. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή. Γεια σας, κύριε Χατζηγιάννη μου. Καραγιώργη. Εντάξει. Ξέρετε γιατί θα σας έλεγα, ξέρετε γιατί το έπαθα αυτό τώρα. Επειδή θα ξεκινούσα την κουβέντα, ευτυχώς που είπε την τελευταία την κουβέντα ο κύριος Χατζηγιάννης και ήθελα να έρθω σε εσάς. Καλημέρα, έτσι, καλημέρα. Έτσι, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε. Θέλετε να πείτε, να απαντήσετε σε κάποια πράγματα τα οποία ακούστηκαν. Κυρία Αγαπητού, είναι εύκολο να θα το πω, να λαϊκίζουμε και να στέλνουμε μηνύματα τα οποία είναι εντελώς παραπλανητικά. Στο περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης περιμένουν να στέλνουμε καθημερινά επιθεωρητές και να γράφουμε το μολύβι τις τιμές. Έχουμε μια ανάδοχο εταιρεία η οποία λαμβάνει απευθείας από τις υπεραγορές καθημερινά τις τιμές για δικούς τους σκοπούς για να εξυπηρετήσουν τις υπεραγορές και αυτή η εταιρεία πουλάει τα στοιχεία σε εμάς. Είναι με απόλυτη ακρίβεια τα στοιχεία αυτά. Και δεν κατανοώ πραγματικά τι υπονοεί ο κύριος ή συνομιλητές σας, τέλος πάντων, mm-hmm. κύριος Κώστας. Όσον αφορά τους ελέγχους, κάνουμε 28.000 ελέγχους, σκανάρουμε την αγορά καθημερινά. Ελέγχουμε τα πάντα, κύριε Αγαπητού. Εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική φιλοσοφία. Εμείς θέλουμε να φέρουμε τις επιχειρήσεις κοντά, να τις εκπαιδεύσουμε, να τις ευθυγραμμίσουμε με τους νόμους, ώστε να έχει αντίκτυπο πάνω στους καταναλωτές. Και είναι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησα πριν 2 χρόνια. Με τεράστια επιτυχία, αγκαλιάστηκε από τις επιχειρήσεις, μαθαίνουν γιατί είχαν και εσφαλμένο τρόπο υιοθέτηση των νομοθεσιών, μαθαίνουν, μας ευχαριστούν γιατί ακριβώς εκπαιδεύονται και εφαρμόζουν πλέον σωστά τις νομοθεσίες. Ναι, πήγαμε, κάνουμε θεματικούς ελέγχους, κύριε Αγαπητού, και μάλιστα έδωσα οδηγίες να δημοσιεύονται ακριβώς τα αποτελέσματα για σκοπούς διαφάνειας και λέμε τι εντοπίζουμε. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση των επίπλων. Ήταν απλά κάποιες αναστήσεις τιμών. Η λέξη κλέβω είναι πάρα πολύ σκληρή και νομίζω είναι πάρα πολύ άδικη για τους επιχειρηματίες, κύριε Αγαπητού. Το να μην έχεις κάποιες αναστήσεις τιμών δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάω την επόμενη μέρα και να τους ρίξω κάποια πρόστιμα για να τιμωρήσω τις επιχειρήσεις. Τους είπα, τους υπέδειξα τι πρέπει να κάνουν. Οι ανθρώποι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες ευθυγραμμίστηκαν με την νομοθεσία και προχωρούμε παρακάτω. Μόνο ένας που δεν ευθυγραμμίστηκε, ναι, εκεί θα προχωρήσουμε με καταγγελία. Αλλά δεν κατανοώ την πολιτική του μαστιγώματος ακριβώς των επιχειρήσεων, γιατί οι επιχειρήσεις είναι ένα πολύ σημαντικός ρόλος έχουν στην οικονομία και πρέπει απλώς να προσπαθήσουμε να τους ευθυγραμμίσουμε τις νομοθεσίες, να τους εκπαιδεύσουμε, ώστε να γινόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ωραία. Όσον, ρωτήσω... αφορά όσον αφορά το ΦΠΑ, ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Το ΦΠΑ, κυρία Αγαπητού, εφαρμόστηκε ένα πολύ εξαιρετικό μέτρο που εφάρμοσε η κυβέρνηση να βοηθήσει τους καταναλωτές. Ήταν ένα από τα μέτρα που εφαρμόστηκα με δαπάνη πέραν των 200 εκατομμυρίων στο σύνολο των μέτρων. Και πραγματικά δεν κατανοώ στατιστικά, καταγράφουμε εμείς τα στατιστικά του μέτρου αυτού. Λέμε, τα ανακοινώνουμε κάθε λίγο ότι περίπου 70% των προϊόντων που μειώθηκε το ΦΠΑ πέρσι τον Μάιο, οι τιμές τους παραμένουν ίδιες. Αναφέρουμε πόσο όφελος έχουν οι καταναλωτές σε μια αγορά προϊόντων χωρίς ΦΠΑ που είναι γύρω στα, με μια αγορά 80 ευρώ, είναι γύρω στα 5 με 7 ευρώ όφελος. Και δεν κατανοώ πού βγάζουν τα συμπεράσματα όταν λένε ότι μετακυλίστηκαν και αυξήθηκαν οι τιμές και ότι απορροφήθηκαν από τις υπεραγορές. Με ποια στατιστικά στοιχεία. Κυρία Αγαπητού, είναι εύκολα να λέμε, να κατακρίνουμε και την υπηρεσία. Η υπηρεσία κάνει ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο κάθε μέρα προσπαθεί με σύμμαχους και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, ώστε να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Και είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όσον αφορά την εσχροκέρδεια, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει εσχροκέρδεια, κύριε Αγαπητού. Πολύ σωστά το επισημάνατε εσείς, σε μια ελεύθερη αγορά, τι σημαίνει εσχροκέρδεια. Ναι. Εσχροκέρδεια, κατά τη δική μας κρίση, είναι όταν χρησιμοποιείς αθέμητες πρακτικές για να υπερτιμολογήσεις κάποια προϊόντα και μάλιστα να κλέψεις τους καταναλωτές. Υπερτιμολόγηση ουσιαστικά, το πούμε πιο απλά στον κόσμο. Ναι. Κύριε Αγαπητού, υπάρχει ένα εύρος τιμό στην αγορά, υπάρχει ανταγωνισμό στην αγορά, κυρίως στις υπεραγορές, τεράστιος ανταγωνισμός. Τι σημαίνει εσχροκέρδεια. Εάν ένα, θα δώσουμε ένα παράδειγμα, ένα αλεύρι ή με δεν ξέρω τι, πουλείται 1,70 δίπλα ακριβώς στο ίδιο ράφι, την ίδια υπεραγορά, υπάρχει το αλεύρι του ενός κιλού που πουλείται 1 ευρώ.
Υπάρχουν επιλογές, κυρία Αγαπητού. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί, ωραία, τώρα αυτή τη στιγμή κάναμε σύγκριση ότι υπάρχει πληθώρα προϊόντων, δηλαδή πολλά αλεύρια. Τέσσερις διαφορετικές μάρκες, για παράδειγμα. Αλλά το ίδιο αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αν όμως η μία μάρκα του αλεύρι, το αλεύρι πωλείται 5 ευρώ, ενώ κανονικά βάσει αυτών του προμηθευτή του ενός του άλλου θα έπρεπε να ήταν 2,70. Παίρνουμε σε σύγκριση. Δεν θα έπρεπε, κυρία Αγαπητού. Ένα λεπτό. Εντάξει, ενώ όπως το χτυπά το μεσίτη. Ναι, απλώς για να καταλάβετε. Το σκεπτικό μου είναι τελείως απλοϊκό. Εμένα ενός καταναλωτή αυτή τη στιγμή. Όπως είναι για παράδειγμα το commission ενός χτυπά το μεσίτη ορίζεται μέσα στα πλαίσια χωρίς κάποιος να τα έχει ορίσει. Αντιλαμβάνουμε ότι γίνεται σε κάποια προϊόντα. Πείτε λοιπόν ότι ενώ τα υπόλοιπα τρία αλεύρια είναι 2,70 και το συγκεκριμένο είναι 5 ευρώ. Εγώ για να τσακάρω αν έσχρο κερδί, θα το πάρω σε σύγκριση των υπολείπων αλευριών που είναι στην αγορά ή θα τον πιάσω το συγκεκριμένο αλεύρι και θα πω γοράζει το τόσα, για να το φέρει χρεώνεται τόσα και βάλει το και πουλά το τόσα. Θα το πιάσω το ίδιο το προϊόν ως προϊόν και ως εταιρεία ή θα το πιάσω σε σύγκριση με τα άλλα. Ενώ η δική σας η δουλειά, ποια από τα δύο είναι, Κύριε αγαπητού, θέλετε να μας πείτε, όχι εσείς, γενικά, ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στο περιθώριο κέρδους που έχει κάθε επιχείρηση. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω αν η εσχροκέρδεια πλέον μεταφράζεται ή όχι. Όχι, εσχροκέρδεια δεν σε μια ελεύθερη οικονομία. Τι σημαίνει εσχροκέρδεια? Όταν υπάρχουν διακυμάνσεις. Το ρώτησα και πριν, δεν ξέρω, κάποιος να μου απαντήσει. Απλώς είναι συνέχεια τη λέξη εσχροκέρδεια, να μας εξηγήσει κάποιος με ποια έννοια, τι εννοούν με την εσχροκέρδεια. Θέλουμε να παρέμβουμε στο περιθώριο σε μια ελεύθερη οικονομία στο κέρδος που βάζει μια επιχείρηση. Αυτό θέλουν να νομοθετήσουν. Κυρία Αγαπητού, υπάρχουν διακυμάνσεις τιμών. Εάν κάποιος κρίνει ότι το αλεύρι των 5 ευρώ που βάλετε εσείς είναι πολύ ακριβό, γιατί μπορεί να έχει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία ο ίδιος ο επιχειρηματίας κρίνει ότι πρέπει να το χρεώνει τόσο, ας πάει στο άλλο αλεύρι που είναι στο ράφι που πουλείται πολύ πιο φθηνά. Υπάρχουν τεράστιες διακυμάνσεις τιμών και σας καλώ, αν θέλετε, μια μέρα να πάμε μαζί να επισημάνουμε με την κάμερα σας τις διαφοροποιήσεις αυτές που υπάρχουν και μεταξύ των υπεραγορών αλλά και μεταξύ της ίδιας υπεραγοράς στο ίδιο ράφι με όμοια προϊόντα. Και σας έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές τις τεράστιες αποκλήσεις τιμών που υπάρχουν από υπεραγορές και υπεραγορές. Ναι, βεβαίως, μα αφού τα δείχνουμε κιόλα στο πώς αν μπορείς να αγοράσεις κάποια προϊόντα σε σύγκριση με κάποια άλλη υπεραγορά. Εντάξει, καταληκτικά, κυρία Αγαπητή, στο θέμα αυτό, εγώ ήθελα να σας πω ότι είναι εύκολα να κρίνει κάποιος, να κατακρίνει, να δημιουργεί πίκρα και πόνο στους καταναλωτές που είναι εντελώς λαθασμένοι κατά τη δική μου ταπεινή κρίση τρόπο σκέψης. Αρκετά στράβησε ο καταναλωτής στο τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι να ακολουθούμε ρεαλιαστικές προσεγγίσεις και χωρίς να πικραίνουμε και να ταΐζουμε πόνο τον καταναλωτή καθημερινά, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα αναφέρω. Ελάτε να με γλυκάνετε όμως λίγο, σας παρακαλώ τώρα. Ελάτε να γλυκαθούμε όλοι. Γιατί με βάση αυτά που είδαμε και χθες και ανακοινώσατε, έρχονται μειώσεις στα καύσιμα. Ελάτε τώρα να μας χρυσώσετε αυτό το χάπι, σας παρακαλώ. Δεν το χρυσώνουμε, κυρία. Όχι, αστειευόμενοι το είπα. Να μας γλυκάνετε ήταν το σωστό. Να σας γλυκάνω. Τελεία. Ναι, το αφήνω εκεί. Τα καύσιμα κάνουν κύκλους, κυρία Αγαπητού, και αυτό το επισημάναμε πάρα πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον που είμαι εγώ στην υπηρεσία. Υπάρχουν αυξήσεις, φτάνουν σε μια κορύφωση και μετά βλέπουμε μια αποκλιμάκωση. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Παρατηρούμε ότι οι τιμές των πλάσ στα δηληστήρια αρχίζουν να μειώνονται. Έχουν από το περασμένο Απρίλιο μέχρι τον Μάιο μια μείωση περίπου, μιλώ για τα πλάσ τώρα, 6-7% σε όλα τα καύσιμα. Και αυτό φαίνεται να αποτυπώνεται και πάνω στις τιμές των. Άρχισε σιγά σιγά να μετακυλείται και στις αντλίες των καυσίμων στην Κύπρο. Mm-hmm. Και στα επόμενα φορτιά ενδεχόμενα να υπάρχουν και περισσότερες μειώσεις. Αλλά βλέπουμε σήμερα ότι. Ναι, με βάση το μήνα που έχετε, η μέση τιμή μείωση το τελευταίο διάστημα από τις 14 Μαΐου. Οι μέσες τιμές είναι περίπου 1 σεν με 1,6 και 0,8 σεν. Άρα ήταν η μέση τιμή στις 3 Μαΐου 1,57,4 διαβάζω εδώ. Και χθες, το χθεσινό, 1,56. Άρα έχουμε αυτή την μείωση των 0,9. Αρχίσαν να αποτυπώνονται οι μειώσεις, ναι. Όντως. Και είναι καλά να ρίξουμε
και ένα άλλο πίνακα, ο οποίος δείχνει τις μέσες τιμές που καταγράφησαν χθες, 14/5, και θέλουμε να τονίσουμε εκεί κάτι. Αν είναι, διαβάστε μου τις μέχρι να τη βρούμε. Έχουμε μέση τιμή 14/5/24, μόνο αυτό την πρώτη στήλη. Αλλά διαβάστε μου εσείς για να μέχρι να το βρω. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πούμε ότι για την αμόλυβδη 95, να πούμε ότι χθες καταγράφηκε η φθηνότερη τιμή στο 1,51 μέση τιμή, με την ακριβότερη 1,62. Έχει 11 σέντ διαφορά και θα έρθω και σε αυτό το σημείο. Για το πετρέλαιο κίνησης, η φθηνότερη χθες ήταν 1,51 με την ακριβότερη 1,64, 13 σέντ διαφορά, κύριε αγαπητού. Τα γράφω, ναι. Και το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν η φθηνότερη χθες 0,99, σχεδόν 1 ευρώ, και η ακριβότερη 1,25, είχε 25 σέντ διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι πρέπει οι καταναλωτές να αξιοποιούν το παρατηρητήριο τιμών. Υπάρχουν και εκεί τεράστιες διακυμάνσεις τιμών. Μέσα σε πολύ μικρό χώρο μπορεί κάποιος καταναλωτής να εντοπίσει 11-13 σέντ διαφορά, που σε ένα γέμισμα 50 ευρώ, κύριε αγαπητού, είναι 5 με 6 ευρώ διαφορά. Είναι σημαντική απόκληση. Και εδώ πραγματικά θέλω να τονίσω επίσης ότι η υπηρεσία, με βάση ένα μοντέλο που έγινε από εμπειρογνώμονα, παρακολουθεί τις τιμές, δεν τιμολογεί, παρακολουθεί τις διακυμάνσεις τιμών. Όταν και εφόσον αποκλίνουν με βάση το συγκεκριμένο σύστημα που έχουμε, τότε θα παρέμβουμε. Ναι. Το αργό πετρέλαιο που αναφέρεται συνέχεια ότι επηρεάζει τις τιμές, είναι απλώς μια παράμετρος, είναι το συστατικό που δίνει στα δηληστήρια. Ναι. Οι τιμές των δηληστηρίων, κύριε αγαπητού, έχουν χρηματιστηριακή αξία και κάθε μια τιμή, κάθε προϊόντος διαφέρει από την άλλη. Έχουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ τους. Απλώς το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο, είναι η πρώτη ύλη. Επηρεάζει κατά ένα μικρό μέρος την παραγωγή, το κόστος των καυσίμων. Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Ωραία. Να ρωτήσω λίγο κάτι πάνω σε αυτό. Αν τις βρήκαμε τις τιμές, αυτές είναι και η διαφορά. Για παράδειγμα, κύριε Καραγιώργη, πώς ένα πρατήριο μπορεί να δικαιολογήσει ότι είναι 26 cents πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτόν? Για παράδειγμα, εγώ πώς μπορώ να δικαιολογήσω ότι είμαι 26 cents πιο ακριβή από το πρατήριο του κύριου Καραγιώργη? Πρέπει, η κάθε επιχείρηση, κύριε Καραγιώργη, έχει το ειδική της τιμολογιακή πολιτική, έχει τα δικά της κόστη, μετρά χίλιους παράγοντες, τέλος πάντων, το οποίο καταλήγει ότι πρέπει να τιμολογήσει το προϊόν έτσι. Αυτό που όμως θέλουμε να τονίσουμε. Ότι δεν υπάρχει εδώ ορίων κτλ. Δεν υπάρχει ορίων. Δεν υπάρχει ορίων. Είναι μια ελεύθερη αγορά. Εμείς καταγράφουμε κατά πόσο οι τιμές που πωλούνται γενικά στα προϊόντα είναι μέσα στα πλαίσια τα οποία δικαιολογούνται. Εμείς αυτό εξετάζουμε κάθε φορά. Και έχουμε γνωστοποιήσει και το μοντέλο αυτό και στην ελευθερική υπηρεσία. Έχουμε γνωστοποιήσει και στη Βουλή το τι κάνουμε. Και πραγματικά απορώ γιατί συνέχεια έρχονται και επανέρχονται πάνω στις τιμές των καυσίμων, λες και μπορούμε να παρέμβουμε εμείς. Μια φορά, κυρία αγαπητού, δοκιμάστηκε να μπει ανώτατη τιμή το 2011 και την επόμενη μέρα έκλεισαν όλα τα πρατήρια. Οπότε να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι σημαίνει παρεμβατισμό στην αγορά σε μια ελεύθερη οικονομία. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα σας. Θέλουμε να έρθουμε με την κάμερα να κάνουμε μαζί, να το παίξουμε και εμείς της υπηρεσίας σας, παρακαλώ πάρα πολύ, να κάνουμε inspections. Ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να κλείσω είναι ότι η υπηρεσία είναι δίπλα στον καταναλωτή και νοιάζεται πάρα πολύ για τον καταναλωτή και κάνουμε όλες τις ενέργειες εκείνες ώστε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του, κύριε αγαπητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιώργη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Χριστοδούλου.